κορίτσια και αγόρια, γιατί μπορεί να βλέπουμε το βίντεο και αγόρια, οπότε γεια σας και σε εσάς. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τι ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και όλα τα σχετικά έχω αγοράσει τους τελευταίους 3 μήνες περίπου, από το Μάιο δηλαδή μέχρι και τώρα που είναι αρχές Αυγούστου. Δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να ψωνίσω σε εκπτώσεις καθόλου, παρότι πάρα πολύ θα το ήθελα. Το μοναδικό πράγμα που αγόρασα σε εκπτώσεις είναι ένα σετ με μανό από την Nail Sync από τα Sephora. Και αυτό πριν 2-3 μέρες που είχα πάει στα Sephora, είναι το μοναδικό πράγμα που αγόρασα και είχε 30% έκπτωση στα προϊόντα για τα νύχια στα Sephora και είπα να την εκμεταλλευτώ αυτή την προσφορά. Υπέθεσα τότε ότι θα προλάβω να κάνω και κάποια ψώνια σε ρούχα, αλλά τελικά προέκυψαν κάποια άλλα πράγματα και δεν τα κατάφερα. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω τι έχω πάρει μέχρι στιγμής. Τώρα βέβαια που περνάει το καλοκαίρι δεν ξέρω, θα ήθελα να ψωνίσω εκτός, αλλά δεν ξέρω πραγματικά πόσα πράγματα χρειάζομαι ή πόσα πράγματα νομίζω ότι χρειάζομαι και γι' αυτό θέλω να ψωνίσω. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα φανελάκι που πήρα πριν 1,5 μήνα νομίζω και είναι αυτό εδώ, είναι ένα λευκό, το πιο απλό φανελάκι που μπορείτε να βρείτε, ένα λευκό από τη σειρά Basic των H&M. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί νομίζω ότι μπορείς να το φορέσεις με τα πάντα, όχι νομίζω, μπορείς να το φορέσεις με τα πάντα. Και γενικά νομίζω ότι μέσα στην ντουλάπα μου τα λευκά μπλουζάκια είναι αυτά που υπερέχουν σε σχέση με όλα τα άλλα. Τα λατρεύω, όσα και να έχω δεν μου φτάνουν, νομίζω ότι λευκά φανελάκια πρέπει να έχω πάνω από 15, αλλά είναι η αδυναμία μου. Είναι πανφτηνό, νομίζω ότι έχει 5 ή 6 ευρώ κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό είναι και πάρα πολύ ωραίο από την άποψη της ποιότητας, γιατί το αισθάνεσαι να είναι βαμβακερό. Δεν ξέρω αν είναι, να σας πω την αλήθεια. Είναι 95% βαμβάκι και 5% ελαστήρι. Και τώρα με τα λευκά φανελάκια, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Αυτή εδώ η μπλούζα είναι η πρώτη μου αγορά από το Shinside. Είναι μια μαύρη σιφόν μπλούζα που το μανίκι είναι μακρύ, αλλά μπορεί να μαζέψει και να γίνει 3/4 όπως το έχω εγώ αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ ευχαριστημένη με την αγορά, δεν ήξερα τι να περιμένω, αλλά τελικά τα ρούχα τους είναι πάρα πολύ καλά. Θα έλεγα ότι είναι περίπου σαν την ποιότητα των Zara. Πάρα πολύ ωραία, πολύ οικονομικά, δεν θυμάμαι τι μέσα και όλα τα σχετικά, αλλά αν βρω το link θα το βάλω από κάτω. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο κομμάτι που πήρα από το Shinside, το οποίο είναι λατρεμένο, είναι ένα πουκάμισο, το οποίο, όπως βλέπετε, είναι floral επάνω και καταλήγει σε λευκό, είναι και αυτό σιφόν. Πανέμορφο, πραγματικά δεν έχει υπάρξει φορά που να το φορέσω και να μην μου έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το κάμισο και από που το έχω πάρει. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ, είναι πολύ χαρούμενο. Επόμενη αγορά, όχι από τα Shinside, γιατί τα πιάνω τυχαία, ήταν αυτό εδώ το πουκάμισο πάλι σε σιφόν. Όπως καταλάβατε, μου αρέσει γενικά αυτό το στυλ. Είναι έτσι μια φαρδιά μπλούζα, λίγο πιο κοντή μπροστά από ό,τι πίσω. Έχει δύο τσέπες, είναι μπέζ με γκρι πουά, πολύ ψηλό. Δεν φτάνουν τα κουμπάκια μέχρι κάτω, φτάνουν μέχρι εδώ, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε καλά. Πολύ αέρινη, πολύ ευκολοφόρητη, γενικά μου άρεσε πάρα πολύ. Επόμενη μπλούζα που είχα πάρει από το Zara είναι αυτή εδώ και αυτή είναι και την προηγούμενη που σας έδειξα, την έχετε δει σίγουρα σε κάποιο βίντεό μου. Είναι αυτή εδώ η μπλούζα που είναι κρουαζέ και κάνει σούρα στο τελείωμα, μαζεύει δηλαδή και το δένει στο πλάι. Δεν ξέρω, αλλά το μπλε νομίζω ότι είναι πολύ αριστοκρατικό χρώμα, αυτό το μπλε, το βαθύ μπλε νομίζω ότι είναι πολύ αριστοκρατικό χρώμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Επόμενη αγορά, εντάξει όπως καταλαβαίνετε τα τοπάκια, μου έπεσε το ένα. Τα τοπάκια είναι πάρα πολύ στη μόδα αυτό το καλοκαίρι, οπότε αγόρασα αυτό εδώ. Είναι ένα τοπάκι, δεν είναι πάρα πολύ κοντό. Το μέσα είναι κοντούλι, αλλά από πάνω πέφτουν δύο στρώσεις από σιφόν που κάνει επάνω και ένα σχέδιο έτσι, γεωμετρικό αυτές τις γραμμούλες. Έχει κίνηση, έχει χάρη γενικά, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και το αγόρασα και σε λευκό το ίδιο, μισό λεπτό να το πιάσω γιατί μου έπεσε κάτω. Λοιπόν, αγόρασα το ίδιο και σε λευκό, είναι αυτό εδώ. Είναι γενικά πολύ χαριτωμένα αυτά τα μπλουζάκια, μπορείτε να τα βάλετε με τα πάντα, με μακριές φούστες, με παντελόνες, με οτιδήποτε. Επόμενη αγορά τώρα και μάλιστα πολύ πρόσφατη είναι αυτό εδώ το φουστανάκι από τα Celestino. Είναι ένα μακρύ κοραλί φόρμα που μπροστά στο στήθος κάνει αυτές εδώ τις... Πώς το λένε τώρα αυτό, κόλλησα, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, αυτά εδώ τα φρουφρού, δεν λέγονται έτσι, αλλά δεν θυμάμαι πώς λέγονται αυτή τη στιγμή. Και πίσω η πλάτη είναι ανοιχτή. Έχει δικό του όμως, έχει δική του επένδυση στο στήθος. Δεν χρειάζεται να φοράς τη σουτιά με αυτό, είναι πολύ καλό φτιαγμένο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το μόνο του πρόβλημα είναι, και γι' αυτό το έχω φορέσει ακόμα και έχει την ετικέτα επάνω, ότι είναι πάρα πάρα πολύ μακρύ.
Εγώ δεν είμαι πανύψηλη, 1,73 είμαι, αλλά συνήθως τα φορέματα μου κάνουν καλά. Αυτό με σαλιονάρα δεν το πατάω, δεν το συζητώ. Με πλατφόρμα και πάλι χρειάζεται κόψιμο, γιατί πάλι το πατάω. Είναι πάρα πάρα πολύ μακρύ και πρέπει να πάω να το φτιάξω. Μαζί με αυτό το φορεματάκι αγόρασα και αυτό εδώ, το οποίο λατρεύω. Είναι ένα λευκό πάρα πολύ χαριτωμένο φόρεμα. Στο πίσω μέρος του είναι ανοιχτό και έχει αυτό εδώ το φιόγκο και είναι πολύ χαριτωμένο πραγματικά. Μου αρέσει πολύ γιατί μπορείς να το φορέσεις με πλατφόρμες, μπορείς να το βάλεις με σαλιονάρα και είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Έχω ακόμη δύο φορέματα όμως να σας δείξω. Το ένα είναι αυτό που φόρεσα όταν έγινα νονά, που είναι αυτό εδώ, δεν σας το είχα δείξει. Είναι ένα πανέμορφο, πολύ καλοφτιαγμένο φόρεμα. Στο πίσω μέρος είναι ελάχιστα ανοιχτό. Πάρα πολύ ωραίο. Η βάφτιση έγινε τέλος Απριλίου, οπότε νομίζω ότι και για την εποχή ήταν κατάλληλο. Πολύ όμορφο. Νομίζω ότι θα το ξαναβάλω. Γενικά ήθελα και όταν έγινα νονά και όταν έγινα κουμπάρα να διαλέξω φορέματα που θα μπορέσω να τα βάλω και μετά. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα τέτοιο. Και φυσικά το φόρεμα που φόρεσε στο γάμο της Μάτας, που σας το έχω δείξει και στο βίντεο που έκανα. Πραγματικά κοιτάξτε πόσο όμορφα γράφει στην κάμερα αυτό το μπλε. Δεν υπάρχει το χρώμα του. Είναι πανέμορφο, το χρώμα του ήταν ο λόγος για το οποίο το διάλεξα. Στην αρχή ήθελα να φορέσω ένα κόκκινο που μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιο του, αλλά τελικά κατέληξα σε αυτό. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα φόρεμα που θα το βάλω ξανά κάποια στιγμή. Αυτά ήταν όλα τα φορέματα και οι μπλούζες που αγόρασα. Τώρα θα σας δείξω τι αγόρασα από παντελόνια και φούστες και shorts. Το πρώτο που θα σας δείξω είναι πάρα πολύ απλό και αυτό ξεκινάω με αυτό. Είναι ένα κολάν από την Freddy. Είναι ένα κολάν που αγόρασα για τις ώρες που θέλω να κάνω γυμναστική ή για όταν θέλω να είμαι πιο άνετη γενικά. Γενικά μου αρέσουν τα ρούχα της Freddy, αν και θεωρώ ότι είναι λιγάκι τσιμπημένα στις τιμές τους. Είναι λιγάκι υπερτιμημένα, αλλά γενικά είναι πολύ καλής ποιότητας. Επόμενη αγορά είναι ένα σορτζάκι που έχω λατρέψει. Το έχω περίπου ένα μήνα, αλλά το έχω φορέσει τουλάχιστον 15 φορές. Είναι αυτό εδώ από την Pepe Jeans. Έψαχνα ένα τέτοιο τύπου σορτζάκι. Είχα δει σε διάφορα μαγαζιά, αλλά κανένα δεν μου έκανε το κλικ. Αυτό μόλις το είδα, είπα είναι αυτό ακριβώς που θέλω. Και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Γράφει πάνω ότι είναι comfort fit και regular waist. Πραγματικά είναι τόσο άνετο. Είναι τόσο μαλακό το denim που δεν το αισθάνεσαι καθόλου άβολο, δεν είναι σκληρό δηλαδή. Καταπληκτικό νομίζω είναι ότι πρέπει για καλοκαίρι, πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Επόμενη αγορά είναι ένα beige παντελόνι, που γενικά μου αρέσουν αυτά τα παντελόνια για το καλοκαίρι. Είναι ένα beige jean παντελόνι, αλλά είναι πολύ μαλακό. Είναι από τα H&M, γενικά από αυτές τις εταιρείες, από H&M, Zara, Massimo Dutti και όλα τα σχετικά, καταλαβαίνετε ποιες εταιρείες εννοώ. Τα παντελόνια τα οποία μου εφαρμόζουν καλύτερα είναι αυτά των H&M και γι' αυτό τα προτιμώ σε σχέση με τα υπόλοιπα. Όπως και αυτό εδώ που είναι ένα πάλι ροζ τζιν παντελόνι, είναι αυτό το ροζ της τσιχλόφουσκας. Το φόρεσε επίσης πάρα πολύ, μου αρέσει γιατί είναι πολύ χαρούμενο. Και φτάσαμε στη φούστα που σας έλεγα ότι πήρα από το Sinside μαζί με τα δύο μπλουζοκουκάμισα που σας έδειξα προηγουμένως και είναι αυτή εδώ η φουστίτσα, είναι μία skater skirt και μ' αρέσει πάρα πολύ, πραγματικά την έχω αγαπήσει πολύ, φορτιέται εδώ ψηλά στη μέση, πάρα πολύ όμορφη, επίσης ένα πολύ οικονομικό κομμάτι, πολύ ωραίο, είναι ωραίο το ύφασμα και είναι και φουδραρισμένη από μέσα, γενικά πολύ ευχαριστημένη μου από αυτή την αγορά και σίγουρα θα ακολουθήσει και κάποια ακόμα. Ένα shorts μας έμεινε από ρούχα και είναι αυτό εδώ, πάλι από τα Zara. Είναι επίσης ένα τύπου έτσι distressed σορτσάκι, αλλά floral αυτή τη φορά. Μ' αρέσει γιατί νομίζω ότι έχει ένα πιο vintage ύφος. Και αυτά ήταν τα ρουχαλάκια που αγόρασα. Να σας δείξω όμως και τα μαγιό που αγόρασα για φέτος. Δύο μπήκαν στη συλλογή μου φέτος. Το ένα μου το έκανε δώρο η ξαδέρφη μου και το άλλο το αγόρασα εγώ. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που αγόρασα εγώ. Είναι από το Zara και μ' αρέσει πάρα πολύ. Και το συνδύασα από κάτω με αυτό εδώ, που ήταν από ένα άλλο μαγιό, οπότε έκανα το λεγόμενο mix and match και νομίζω ότι πηγαίνουν πάρα πολύ όμορφα μαζί. Και το μαγιό που μου έκανε δώρο η ξαδέλφη μου είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι το κάτω μέρος του μαγιό. Αυτό που βλέπετε είναι το μπροστινό μέρος του και αυτό είναι το πίσω. Αυτό το μαγιό είναι ένα αυθεντικό Brazilian, είναι πολύ sexy θα έλεγα.
Και γι' αυτό το κάτω μέρος δεν το έχω φορέσει ακόμα. Το πάνω όμως το έχω συνδυάσει με ένα μπλε που έχω από ένα άλλο μαλλιό, μπλε σκέτο που έχω από κάτω. Και το έχω φορέσει πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά τα χρώματα που έχει, αλλά ακόμη δεν έχω τολμήσει να βάλω το κάτω. Αυτά και από μαλλιό. Α, να σας δείξω και την πετσέτα που αγόρασα φέτος, γιατί πραγματικά την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι αυτή εδώ. Είναι 100% βαμβάκι, είναι από αυτές τις πολύ χοντρές πετσετούλες που την αισθάνεσαι πάρα πολύ ωραία. Από τη μία μεριά είναι έτσι βελουτέ και από την άλλη είναι το κλασικό το πετσετέ. Να σας δείξω όμως και τι αγόρασα από παπούτσια. Δύο ζευγάρια σαγιονάρες αγόρασα φέτος και είναι και οι δύο από την Χαβαγιάνας. Μου αρέσει πάρα πολύ γενικά αυτή η εταιρεία. Έχω Χαβαγιάνας από το 2009, σκεφτείτε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ανθεκτικές για σαλιονάρες που φοράμε κάθε μέρα στην παραλία και εκτίθονται στον ήλιο και όλα τα σχετικά. Γι' αυτό και τις προτιμώ. Οπότε, αγόρασα αυτές εδώ που είναι λαχανή το κάτω μέρος και συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με μοβ και κοραλή γράμματα. Και αυτές εδώ που είναι από αυτή τη σειρά που η σόλα έχει σχέδια. Και αυτό που πατάς λοιπόν είναι έτσι ένα λεοπάρ που είναι μεταλλικό και το ίδιο το λουράκι από πάνω είναι επίσης μεταλλικό μπέζ, θα έλεγα. Από σανδάλια τώρα έχω να σας δείξω δύο ζευγάρια. Το πρώτο είναι από την εταιρεία Exe. Είναι αυτό εδώ το ζευγάρι που πήρα για το γάμο της Μάτας για να μπορώ μετά να χορέψω με την ησυχία μου, να μην μπορώ να τα πόδια μου και όλα τα σχετικά. Και έχω να σας πω το εξής. Αυτά εδώ τα σανδαλάκια στοιχίζουν 79 ευρώ. Τόσο ήταν η αρχική του τιμή, δεν ξέρω τώρα πόσο έχουμε την έκπτωση. Είναι στο νούμερο 40 και παρότι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο το σχέδιό τους και το κόψιμό τους, νομίζω κάνει κάτι ανατολίτικο στο σχέδιο, μπορώ να πω ότι είναι τα πιο άβολα σανδάλια που έχω φορέσει στη ζωή μου, παρότι είναι και 100% δέρμα. Είναι πάρα πολύ άβολα. Την ημέρα που τα έβαλα στο γάμο και χόρεψα, τα πόδια μου με πόνισαν περισσότερο από ότι αν φορούσα τα ψηλά παπούτσια και το νούμερο είναι ακριβώς αυτό που φοράω, σε όλα τα σανδάλια φοράω 40, αλλά δεν ξέρω τι έγινε με αυτά τα σανδαλάκια. Είναι πανέμορφα, αλλά δεν είναι ό,τι πιο βολικό έχω φορέσει στο πόδι μου. Το επόμενο ζευγάρι είναι αυτό εδώ. Πραγματικά, αυτό το ζευγάρι τα σανδάλια το έχω βολευτεί 100 φορές περισσότερο από ό,τι τα άλλα από τον Τσακίρι Μαλά, από την Εξέ. Και αυτό γιατί αυτά είναι χειροποίητα σανδαλάκια και να ευχαριστήσω εδώ πάρα πολύ την Αρετή. Η Αρετή είναι μια subscriber μου όπως και εσείς, η οποία τα φτιάχνει στο χέρι και μου τα έστειλε, δεν μου τα έστειλε για να τα δείξω, μου τα έστειλε απλά έτσι σαν δώρο και την ευχαριστώ πάρα πολύ, τα έχω καταευχαριστηθεί. Στο πόδι είναι καταπληκτικά, είναι σούπερ άνετα, είναι επίσης δερμάτινα. Πανέμορφα, δεν ξέρω τι να πω και μου αρέσει και το σχέδιό τους γιατί είναι ιδιαίτερο. Δεν είχα κάτι τέτοιο στη συλλογή μου. Πάρα πολύ ωραία. Αρετή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Αρετή μου έφτιαξε και αυτό το κολλιέ που βλέπετε, που φοράω αυτή τη στιγμή και πραγματικά νομίζω ότι είναι πανέμορφο. Θα σας έχω κάτω στο info box τη σελίδα της στο Facebook να πάτε να την επισκεφτείτε να δείτε τα πραγματάκια που φτιάχνει. Είναι καταπληκτικά. Και θα περάσω σε ένα ζευγάρι Toms που πήρα και είναι αυτά εδώ, είναι σε απαλό γκρι, είναι αυτές οι κλασικές εσπαδρίγες που βγάζει η Toms. Είναι από τα πιο άνετα παπούτσια που έχω φορέσει ποτέ μου, μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτό που μου αρέσει ακόμη περισσότερο είναι και όλη η φιλοσοφία που υπάρχει πίσω από αυτή την εταιρεία, την Toms. Για κάθε ζευγάρι Toms που αγοράζουμε εμείς, ένα ζευγάρι Toms δίνεται σε παιδάκια στην Αφρική που τα έχουν ανάγκη γιατί περπατάνε ξυπόλυτα. Οπότε νομίζω ότι αν σκέφτεστε να αγοράσετε σπανδρίγες, μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβές από ό,τι οι άλλες, αλλά πραγματικά αξίζουν τα λεφτά τους γιατί παίρνετε ένα εσείς και ένα παίρνει και ένα παιδάκι που πραγματικά το έχει ανάγκη. Και θα τελειώσω με αυτό εδώ το ζευγάρι τα πέδιλα που είναι από τον Kurt Geiger, από τη θηγατρική του Kurt Geiger, την Καρβέλα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο παπούτσι. Είναι ένα κλασικό μαύρο πέδιλο, είναι sweat και το τακούνι είναι μεταλλικό και πολύ βαρύ και είναι σε χρυσή απόχρωση. Πίσω το φοράς με φερμουάρ, γενικά είναι ένα πολύ όμορφο και κομψό πέδιλο κατά τη δική μου άποψη και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και νομίζω ότι τελειώσαμε, αυτά ήταν τα πραγματάκια που είχα να σας δείξω. Έχω και 2-3 αξεσουάρ, τα δείχνω και τελειώσαμε. Έφερα την κάμερα λιγάκι πιο κοντά για να μπορείτε να τα δείτε καλύτερα. Τα πρώτα που θα σας δείξω, τα έχω ξαναδείξει πολλές φορές αλλά τα λατρεύω, είναι αυτά εδώ τα σκουλαρίκια που αγόρασα από την Αρζαντιέρα.
Πραγματικά τα λατρεύω, νομίζω ότι είναι πανέμορφα. Μου τα έφτιαξαν αφού τους έδειξα μια φωτογραφία με το φόρεμά μου, αυτό που θα φορούσε για το γάμο της Μάτας, και τέλειαξαν απόλυτα. Τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, είναι καταπληκτικά. Όπως και αυτό εδώ το βραχιολάκι που σας έχω δείξει ότι φόρεσε στο γάμο της Μάτας, μου τα έφτιαξαν επίσης ένα κοσματοπωλείο. Διάλεξα τι ήθελα να έχει πάνω και το κορδόν και μου τα έφτιαξαν. Είναι ασημένια και επιχρυσωμένα. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ, νομίζω ότι είναι πολύ απλό και πολύ όμορφο. Τώρα, αυτό που φορώ στο λαιμό μου, όπως σας είπα, μου το έφτιαξε η Αρετή, η οποία είναι μια subscriber μου, όπως σας είπα και προηγουμένως. Η Αρετή λοιπόν μου έστειλε αυτό το κολλιέ, τα σανδάλια που είδατε και αυτό εδώ το κολλιέ επίσης. Είναι όλα χειροποίητα, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Και ταιριάζει υπέροχα με ένα άλλο strapless φόρεμα που έχω σαν αυτό, που είναι ακριβώς αυτό εδώ το πράσινο χρώμα. Οπότε το φοράω μαζί με αυτό και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Αρετή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω. Πραγματικά είσαι χρυσοχέρα, μπράβο σου. Και έχω ακόμη δύο κοσμήματα να σας δείξω. Είναι τα κοσμήματα που μου έκαναν δώρο οι κουμπάρες μου. Αυτό εδώ το διάλεξα μόνη μου, είναι το δώρο της βαφτιστήρας μου. Είναι αυτό εδώ το κολλιέ, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε καλά. Το οποίο είναι χρυσό και αποτελείται από τρία γρανάζια, τα οποία πέφτουν το ένα επάνω στο άλλο, δεν είναι κολλημένα, και κάνουν κάτι που μοιάζει σαν μάτι, γιατί τα δύο πλαϊνά έχουν λευκά ζυργόν και το ένα στη μέση έχει μπλε ζυργόν. Πάρα πάρα πολύ όμορφο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και το άλλο είναι αυτό που μου έκανε δώρο η Μάτα. Είναι ένα ζευγάρι σκουλαρίκια από την Swarovski. Είναι αυτά εδώ. Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι. Είναι πραγματικά πανέμορφα, πανέμορφα και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αυτά είναι λοιπόν τα πραγματάκια που είχα να σας δείξω. Ελπίζω να μην έχει βγει τεράστιο αυτό το βίντεο, γιατί νομίζω ότι έχει βγει τεράστιο αυτό το βίντεο. Απλά είχα να μαζευτεί πολλά και δεν είχα κάνει βίντεο τέτοιο εδώ και πολύ καιρό. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι πολύ πολύ καλά και να κάνετε πολλά μπάνια.